διεκπαιρεώσεις και αυτό αφορά έναν άνθρωπο σαν τον Χρήστο Δοσπύρτζη, όπως σας είπε και ο ίδιος, είναι και πάρα πολύ καλός φίλος, οπότε χρειάζεται μία επιπλέον προσπάθεια για να κρατήσουμε κάποιες τυπικότητες. Έτσι, δεν τα καταφέρουμε πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω από το σημείο το τελευταίο το οποίο ανέφερε ο Υπουργός. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το γεγονός ότι γίνεται μία τομή με την έννοια ότι προτεραιοποιείται ο συντονισμός και η ενιοποίηση της ψηφιακής πολιτικής και της πολιτικής τηλεπικοινωνιών για τη χώρα, διότι πιστεύουμε ότι αυτός ο τομέας μπορεί να γίνει η ατμομηχανή της νέας ανάπτυξης. Μπορεί να γίνει η ατμομηχανή της νέας ανάπτυξης, η οποία να καταστήσει τη χώρα, πρωταγωνιστή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής πολιτικής. Και θα σας έλεγα να την κάνει και πιο δημοκρατική. Διότι αν καταφέρουμε και υπερβούμε τα πλείστα όσα εμπόδια υπάρχουν και είμαστε αποτελεσματικοί, σημαίνει ότι θα έχουμε καταφέρει να ανοίξουμε τις μεγάλες λεωφόρους της πληροφορίας για όλους τους κατοίκους αυτής της χώρας. Είτε είναι οι μουσουλμάνοι της Τράκης, είτε είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε είναι κάτοικοι των απομακρυσμένων χωριών, οι οποίοι θα μπορέσουν να δουν το δικαίωμά τους στην απρόσκοπτη και ισότιμη πληροφόρηση με τους άλλους πολίτες να γίνεται πραγματικότητα. Είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία πρέπει να υπερβούμε. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις προφανώς, για να το πω ευγενικά, αμέλησαν το να αφοσιωθούν στο να αξιοποιήσει η χώρα το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η γεωγραφική της θέση και το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο είναι αξιοζήλευτο και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής πολιτικής. Η χώρα έχει μια γεωγραφική θέση η οποία της δίνει ιδιαίτερο διεθνές γεωπολιτικό βάρος, μπορεί να γίνει κόμβος εμπορίου, κόμβος τηλεπικοινωνιών και σημείο αναφοράς για τις σχέσεις της Ευρώπης με τον υπόλοιπο κόσμο. Και για να το καταφέρει αυτό πρέπει να έχει σύγχρονα, αξιόπιστα, εκτεταμένα δίκτυα. Και αυτή τη μάχη νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να τη δώσουμε. Παντού και πάντα, βεβαίως, υπάρχουν δυνάμεις αδράνειας και δυνάμεις αντίρροφες, αλλά πραγματικά νομίζω ότι εδώ πέρα μπορεί να δοθεί μία καινούργια πνοή και να σηματοδοτηθεί κέρια αυτό που λέμε παντού και πάντα το νέο μοντέλο ανάπτυξης για την Ελλάδα. Είναι η ευκαιρία και η δυνατότητα η Ελλάδα να μπει σε αυτό το κύμα της τεχνολογικής επανάστασης με όρους αξιοπιστίας και να την καταστήσουμε σε λίγα χρόνια πρωταγωνίστρια και όχι ουραγό στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου ένα τελευταίο σχόλιο για τον ανασχηματισμό. Είναι προφανές ότι η αντιπολίτευση παλινοδεί μεταξύ μιας γραμμής η οποία λέει ότι ο ανασχηματισμός έγινε απλώς για να προσαρμοστούμε στα αιτήματα των δανειστών ή ότι έγινε για να προετοιμάσουμε τη ρήξη. Το εντυπωσιακό είναι ότι καμιά φορά ακούγονται από τον ίδιο άνθρωπο στην ίδια τοποθέτηση εντός ενός λεπτού και οι δύο ισχυρισμοί, οι οποίοι είναι απολύτως αντιφατικοί μεταξύ τους, αλλά είναι απολύτως συμβατοί με την διάτρετη θεωρία τους ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος και τρόπος για διαπραγμάτευση. Αυτή η θεωρία ήταν και η εφαρμοσμένη πολιτική τους όσο καιρό δυστυχώς στα χρόνια της κρίσης βρίσκονταν στην διακυβέρνηση της χώρας. Έχουμε περάσει στην επόμενη φάση. Αυτή είναι μια κυβέρνηση η οποία μπορεί και θα οδηγήσει τη χώρα στα επόμενα βήματα και όπως
έχει πει και ο Πρωθυπουργός και όλα μας τα στελέχη, ήρθε η ώρα και για τους αντισυμβαλόμενους στη διαπραγμάτευση να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν με βάση τις δεσμεύσεις τους. Ακριβώς γιατί δεν πρέπει οι διαφωνίες μεταξύ τους να καθυστερούν το εφικτό, το απολύτως εφικτό και αναγκαίο αναπτυξιακό άλμα της χώρας. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι ακόμα και σε συνθήκες στενές δημοσιονομικές μπορεί να λαμβάνει πρωτοβουλίες για να προστατεύει τα αδύναμα στρώματα, να σταματάει την καταστροφή όπως είχαμε πει στις τελευταίες εκλογές. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η τόλμη και η ευθύτητα και από τη μεριά των εταίρων, ούτως ώστε η Ελλάδα να μπει στην επόμενη φάση και να περάσει στο απολύτως εφικτό, όπως σας είπα, αναπτυξιακό άλμα. Υπουργέ μου, ευχαριστούμε για όλα και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Μια παράληψη θα ήθελα από μεριά μου στην τοποθέτηση να ευχαριστήσω τους λίγους αλλαλέοντες συναδέλφους στα υπηρεσιακά στελέχη, βλέπω τον κύριο Σαγιά, για τη συνεργασία όλο αυτόν καιρό, που ήταν μια σπάνια συνεργασία και μέσα σε αντίξωες συνθήκες, με πενιχρά μέσα και ελλείψη του ανθρώπινου δυναμικού και το Γενικό Γραμματέα του Βασίλη Μαγκλέρ. Τον οποίο τον κληρονομείτε. Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το Υπουργείο Υποδομών.